Δημήτρης Κουβλέτης είναι μαζί μας. Θα πει τα δικά του ή θα πει πρώτα απαντήσεις. Κάποιες, αν θέλει. Όχι, γιατί είπε πάρα πολλά ο κ. Γεωργιάδης και είναι αντιπρόεδρος. Για το προσφυγικό, έτσι κι αλλιώς θα ρωτούσαμε για το προσφυγικό. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο για να συνδέσουμε τα ζητήματα με το θέμα της γάτας των Ιμαλαΐων. Θες να πιάσουμε από τη γάτα και μετά στο προσφυγικό. Έτσι όπως το λέγαμε. Ναι. Για να... ναι, που ήταν και πιο. Αυτό λοιπόν, που ισχυρίστηκε ο κ. Γεωργιάδης είναι ότι γιατί να είναι κρυφές αυτές οι συναντήσεις. Και ενδεχομένως μήπως υπήρξαν και άλλες κρυφές. Αυτό ήταν. Και ότι, γιατί να είναι κρυφές. Τι κακό είναι ότι συναντάται ένας πολιτικός ενδυνάμει πρωθυπουργός με κάποιους εκδότες. Καταρχήν τέτοιες συναντήσεις γίνονται και γινόντουσαν πάντοτε. Κρυφές. Και κρυφές και φανερές. Ναι, φανερές το ξέρουμε όλοι. Το κρυφές τι σημαίνει. Κρυφές σας καταλόγησε. Το κρυφές τι σημαίνει. Ότι είναι απολύτως λογικό ένα πολιτικό πρόσωπο, αρχικός ενός κόμματος, πολύ περισσότερο πρωθυπουργός, όταν κάνει κάποιες συναντήσεις, κάποιες να τις ανακοινώνει και κάποιες να μην τις ανακοινώνει, διότι αυτομάτως μετά θα έρθετε εσείς οι δημοσιογράφοι και θα αρχίσετε να ρωτάτε διάφορα πράγματα. Okay. Θα μου πείτε, καλά κάνετε. Αλλά είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται, δεν είναι κάτι καινούριο. Αν θέλει κανείς να βγάλει συμπεράσματα για αυτή την συνάντηση, πρέπει να κοιτάξει την πραγματικότητα και την ιστορική διαδρομή του ενός και του άλλου. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος εκδότης είναι ένας ιστορικός, ισχυρός εκδότης, ο οποίος έχει συνομιλήσει ποικιλοτρόπως με τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Μιλούν τα έργα του, μιλάνε τα πρωτοσέλιδά του. Άρα πρέπει κανείς, νομίζω ότι εύκολα οδηγείται μάλλον στο συμπέρασμα το τι ρόλο παίζει ο καθένας. Ναι, και κυρίως, να τελειώσουμε. Τώρα θα γινόσασταν κυβέρνηση, δηλαδή δεν έχετε και ένα κυρίως, παρελθόν. Και κυρίως μιλάει η πραγματικότητα τώρα όπως την ζούμε. Δηλαδή τι, η προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει όρους, κανόνες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει μία σύγκρουση με τη διαπλοκή. Και τώρα, ποιος είναι στη διαπλοκή και ποιος δεν είναι, το καταλαβαίνετε από μόνοι. Να σας πω κάτι, μπορεί κάποιος να πει ότι επειδή δεν έκανε ο κύριος Ψυχάρης αυτό που ήθελε ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό το λόγο τώρα. Για να τον τιμωρήσει, ξέρω εγώ, κάνει αυτό με τα κανάλια. Να μπει σε μια τέτοια λογική. Καθένας έχει δικαίωμα να βγάζει τα συμπεράσματά του. Αλλά επαναλαμβάνω, τα συμπεράσματα βγαίνουν ασφαλώς διαβάζοντας την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει ορισμένα σταθερά, καθαρά βήματα στον χώρο της ενημέρωσης. Με πιο σημαντικό το τελευταίο που αφορά το νέο καθεστώς αδειοδότησης. Από εκεί πέρα δεν έχει κάνει μόνο αυτό όμως. Θέλει να ελέγξει και τα οικονομικά των διαφόρων εκδοτικών ομίλων. Εμείς πάντοτε είχαμε μιλήσει για το τρίγωνο της διαπλοκής με τις τρεις γωνίες του. Η μία ήταν τα ισχυρά οικονομικά κέντρα, η άλλη ήταν τα πολιτικά κέντρα και η τρίτη οι μεγαλοκαλάρχες. Προσέξτε τώρα όμως τι κάνουμε. Αυτό που είπατε τώρα, άμα θα έρθουμε στο προσφυγικό, μιλάει πραγματικότητα. Θα έρθουμε σε αυτά που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι τότε ήρθαν τόσες χιλιάδες μετανάστες, τώρα έρχονται. Περάσαμε στο προσφυγικό λοιπόν τώρα. Δεν ξέρω, τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε με το. Εντάξει, εσείς τι λέτε, ότι ο καθένας κρίνεται άλλωστε, από την ιστορία του. Όσον αφορά δε, την, όχι την ιστορία του, τη διαδρομή του και τις θέσεις του και τα έργα του κυρίως. Σήμερα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, γίνεται μια μεγάλη σύγκρουση στην ελληνική κοινωνία. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταπολιτευτικά. Και αυτό είναι με εκείνες τις κατεστημένες δυνάμεις που ελέγχαν την πληροφόρηση με σκοπό την χειραγώγηση της κοινωνίας, της κοινής γνώμης. Και δεν το κάνανε αυτό με όρους δημοσιογραφικής διοντολογίας. Δεν το κάνανε. Η έννοια του ρεπορτάζ, αλήθεια, πού πατάει σήμερα, πού βρίσκεται, ισχύει. Εντάξει, απλώς αυτό δεν έχει να κάνει, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή στην Αμερική και αν δεν συμβαίνει, και παντού συμβαίνει. Λέγεται επικοινωνιακός πόλεμος. Ναι, άλλο είναι, και από πίσω άλλο κρύβονται συμφέροντα και αυτό άλλο το ξέρουμε. Άλλο κοινωνιακός πόλεμος. Και άλλο το καθεστώς διαπλοκής που χαρακτήριζε το δικοματικό πολιτικό σύστημα που είχαμε μέχρι πρότινος. Αυτό είναι μια ιδιαίτερης έντασης ελληνική εκδοχή. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, αυτό που μένει στον κόσμο είναι ότι ο κύριος Ψυχάρης με τον κύριο Τσίπρα πήγαν να τα βρουν, δεν τα βρήκανε. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό δεν προκύπτει πουθενά. Δεν προκύπτει πουθενά. Αυτή είναι η αφήγηση του κυρίου Ψυχάρη, ναι. Ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει τώρα, έτσι, ρίχνει την τελευταία ζουτσαριά μπροστά στον εισαγγελέα που τον έχει καλέσει για να δικαιολογήσει τα 57 εκατομμύρια που δεν μπορεί μέσα από το πόθεν έσχες. Αν αυτό δεν λέγεται προσπάθεια εξυγίανσης και των επιχειρήσεων που δρούνε στον χώρο της ενημέρωσης, πώς λέγεται. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Ναι. Θα κατηγορήσουμε δηλαδή την κυβέρνηση που για πρώτη φορά θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
Εγώ αντιλαμβάνομαι για παράδειγμα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ό,τι λέει που έλεγε πριν. Παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη η κυβέρνηση. Όχι, γιατί λέτε ότι τώρα που βρίσκεται ψυχάρης και χρωστάει και... Λέω τώρα λοιπόν που η δικαιοσύνη έχει αφαιθεί και κάνει... Έχει αφαιθεί. Και ασκεί το έργο της, έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και ουσιαστικά προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, μια απέλπιδα προσπάθεια, να δημιουργήσει εντυπώσεις, μπας και τυχόν σωθεί. Ο κύριος Ψυχάρης. Ξέρετε τι θέλει. Ο κύριος Γεωργιάδης, είπα. Πάντως, χωρίς να ταυτίζω τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Ψυχάρη, ταυτίζω όμως, ταυτίζω και περιλαμβάνω στις δυνάμεις της διαπλοκής, σε αυτές τις δυνάμεις που υπηρέτησαν το πολιτικό, διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα, τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και με αυτή την έννοια λοιπόν συμπεριλαμβάνω τη Νέα Δημοκρατία και τους πολιτικούς εκφραστές της, αυτή την οικογένεια. Ωραία. Περνώντας λοιπόν στο προσφυγικό, αλλά στη φάση που είναι, υπάρχει κάποια σύνδεση προσφυγικού με αξιολόγηση, με κάποιο τρόπο? Δηλαδή... Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Αντικειμενικά υπάρχει, προφανώς ο θόρυβος αυτή τη στιγμή που δημιουργείται, η αντανάκλαση των προβλημάτων από το προσφυγικό ζήτημα επισκιάζει και επηρεάζει και τα υπόλοιπα ζητήματα. Δεν είναι μέσα στις προθέσεις μας κάτι τέτοιο. Ναι, απλώς... Και δεν είναι και στις προθέσεις της άλλης πλευράς. Όχι. Το έχετε δει με τις επίσημες όλες τις δηλώσεις. Δεν ξέρω γιατί, λόγω και της Wall Street Journal, αυτή η δημοσίευση για τα 765 εκατομμύρια δολάρια που μπορούν να έρθουν, όλο αυτό. Εγώ ξέρω για αίτημα 300 εκατομμυρίων ευρώ, από ό,τι άκουσα σήμερα. Όχι, υπάρχει, ναι. Μας περιπτώσει, γίνεται μία, να είναι μαλακότεροι δανειστές απέναντί μας, πάνω στην αξιολόγηση, να γίνονται... Θα σας ευθέως... Αυτό που λένε, για να το καταλάβει ο κόσμος, τι σας ρωτάμε. Ναι. Ότι θεωρούν οι Ευρωπαίοι ή μία μερίδα των Ευρωπαίων ότι πρέπει να εγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Ελλάδα, γιατί οι Έλληνες μπορούν να κάνουν καλύτερη διαχείριση από ό,τι, ξέρω εγώ, οι Σκοπιανοί ή δεν ξέρω εγώ ποιοι, να εγκλωβιστούν εδώ και από εδώ και πέρα να υπάρξει αυτό το έκτακτο σχέδιο, εμείς με χρηματοδότηση, εμείς δεν μπαίνουμε σε μια με μετεγκατάσταση και όλα αυτά. Ως κυβέρνηση δεν μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση, ούτε είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε ένα τέτοιο ρόλο. Είναι άλλο η αναγκαία αλληλεγγύη που πρέπει να δείξει η Ευρώπη απέναντι στον οποιονδήποτε και στη συγκεκριμένη περίπτωση απέναντι στην Ελλάδα. Και άρα με αυτή την έννοια θα μπορούσε κανείς ότι επηρεάζει και την άλλη συζήτηση για την διαπραγμάτευση. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε, ας πούμε, επιδοτούμενοι εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι θα δημιουργούμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν είναι στις προθέσεις μας κάτι τέτοιο. Θέλουμε να διαχειριστούμε, να συμβάλλουμε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα με τις βάσεις της αξίας, της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού, με βάση τα δικαιώματα των προσφύγων. Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη πίεση. Είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του προβλήματος. Αλλά εδώ πάνω είναι που κρίνεται πια η ίδια η Ευρώπη. Αλλά κύριε Σκουλέτη, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, τα σύνορα έχουν κλείσει. Δεν περνάνε και χειρότερα από... Δηλαδή καλύτερα να είχαν κλείσει τα σύνορα στο και οι άνθρωποι αυτοί να το ξέρανε και να μην πηγαίνουν στην τεντωμένη, παρά αυτό το πράγμα, το μαρτύριο στους αγώνες που περνάνε 10-10. 100 κάθε μέρα. Από τα σύνορα. Αυτό που λες όμως τώρα είναι, αυτό θέλω να περάσουμε έτσι που το λες. Ναι. Το σύνθημα δηλαδή, αυτό που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης. Λες, καλύτερα να είχαν κλείσει. Τον ακούσατε. Υπάρχει, παίζει ρόλο αυτό το τι μήνυμα δίνεις, αν έχουμε κλειστά σύνορα. Εγώ λέω για τα σύνορα με τα Σκόπια. Δεν λέω. Τα άλλα είναι. Δεν γίνεται να κλείσουν. Το ίδιο λέω. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης. Αν, ας πούμε, τα σύνορα με τα Σκόπια ήταν κλειστά και ξέρουν ότι δεν μπορεί αυτό, άρα το σύνθημα που δίνεται από τη χώρα είναι ότι δεν θα μπορέσετε να βοηθηθείτε. Είτε επειδή είναι τα σύνορα με τα Σκόπια κλειστά, είτε με το άλλο μήνυμα που έλεγε ότι θα στέλνει εκείνη σαν κυβέρνηση όταν στέλνει. Νομίζω ότι είναι αφελές να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο χωρίς τις αιτίες του. Οι αιτίες ποιοι είναι, οι πόλεμοι, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Σου λέει, επειδή δεν πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο. Βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη ένταση, ναι, αλλά από εκεί και έπειτα δεν μπορείς να μην βλέπεις τι παράγεται από αυτές τις καταστάσεις. Σύμφωνο. Όλα τα άλλα δηλαδή είναι αφελή. Τα έχω ακούσει κατ' επανάληψη. Τα λένε όσοι δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, όσοι σκοπίμως δείχνουν πως δεν την αντιλαμβάνονται. Όχι, σας λένε ότι σου το 2014 πέρασαν 250.000 και από εμάς τροχοπόσοι και το 2015 πέρασαν 1 εκατομμύριο. Και ότι η μα κυρία ίδιο είναι το 2014 με το 2015. Οι 800.000 που έχουν πάει στην Γερμανία οφείλονται επειδή η Ελλάδα είχε μια διαφορετική πολιτική. Αυτό σας κατηγορούν. Κανονικότατα το λένε και το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και μόνο το ερώτημα και το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας νομίζω ότι αποτελεί απάντηση, την καλύτερη απάντηση σε τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Ποια είναι η απάντηση, δηλαδή?
ότι δεν υφίσταται, δεν ισχύει αυτή η προσέγγιση που κάνει αυτή η ανάγνωση, που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ότι το πρόβλημα γεννήθηκε επειδή είχαμε μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε πολιτική, ήταν πολύ χαλαρή. Το αντίθετο θα έλεγα. Θυμόσαστε ότι εμείς δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο προσφυγικό, συγκροτώντας μάλιστα και ένα ξεχωριστό Υπουργείο. Άρα είχαμε προβλέψει ότι θα είμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο ζήτημα, με ένα τέτοιο πρόβλημα. Και ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, για να βάζουμε τα πράγματα έτσι στις σωστές διαστάσεις. Θεωρώ ότι παρά τα προβλήματα που έχει η χώρα, παρά τα πενιχρά μέσα που έχει, η διαχείριση που έχει κάνει είναι εξαιρετική. Στην Ελλάδα έχει κερδίσει η ανθρωπιά πρώτα απ' όλα. Και έχει κερδίσει. Από τη διαχείριση της κυβέρνησης. Εσείς τι λέτε? Εγώ εσείς λέω. Για φανταστείτε να είχαμε. Θα σας πω και παρακάτω και στους υπόλοιπους. Για φανταστείτε όμως να είχαμε πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, που πήγαινε και φωτογραφιζόταν πάνω στον Εύρο με όλες τις φοβερές εκείνες δηλώσεις. Σε συνθήκες που δεν υπήρχε το πρόβλημα. Διότι η ένταση του προβλήματος τώρα τη ζούμε. Άρα δεν είναι συγκρίσιμες οι εποχές. Πώς θα έδινε το πράσινο φως σε ρατσιστικές απόψεις, σε ακροδεξιές απόψεις, και πώς βλέπετε τώρα ακριβώς ότι όχι μόνο η ρητορική, αλλά και η διαχείριση, επαναλαμβάνω, που κάνει η κυβέρνηση, έχει βοηθήσει όλες εκείνες τις δυνάμεις αλληλεγγύης που σήμερα εκδηλώνονται πολύμορφα. Είτε αφορούν δημάρχους, τοπικές κοινωνίες, ανθρώπους κατά μόνος που θα πάνε στην πλατεία Βικτωρίας να βγάλουν κάτι, να δώσει ο συνταξιούχος, ναι, πάει και μοιράζει μπισκότα, τσιγάρα. Είστε ευχαριστημένος ως κυβέρνηση να βλέπετε αυτές τις εικόνες, ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να είναι εκεί. Ποιος το είπε αυτό? Όχι, γιατί μου λέτε αυτό το πράγμα. Και εγώ θεωρώ, λοιπόν, ότι η ρητορική της κυβέρνησης βοηθάει και είναι άποψη. Δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, ρητορική. Όμως θα έπρεπε αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, αυτό είχε δίκιο. Στην Ιδωμένη είναι 6.000 άνθρωποι και δεν έχουν να φάνε. Και η κυβέρνηση δεν υπάρχει. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι αυτοί δεν θα έπρεπε να είχαν φτάσει. Καλά, ποτέ. Εντάξει. Διότι θα έπρεπε να τους είχαμε εγκλωβίσει άλλο σε στρατόπεδα. Όμως τώρα, αλλά είναι αν τους είχαμε εγκλωβίσει τους πρώτους, δεν θα ερχόντουσαν και οι επόμενοι. Αντιλαμβάνεστε μια άλλη προσέγγιση. Η διαχείριση του θέματος. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εδώ. Σκοπός μας αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, είναι να μπορέσουμε να ταΐσουμε ανθρώπους, να στεγάσουμε ακόμα. Αυτό κάνουμε. Και αυτό κάνουμε. Και αυτό κάνουμε σε μια χώρα η οποία κατ' ουσίαν είναι χρεοκοπημένη. Και το γνωρίζετε αυτό. Και μάλιστα πολλά από τα hot spot που έχουν γίνει, έχουν γίνει με τη συνδρομή, την υλική συνδρομή επιχειρήσεων. Το hot spot στην Χίο το φτιάξαν τα ΕΛΠΕ. Σας το λέω επειδή γνωρίζω, επειδή εποπτεύεται αυτή, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η επιχείρηση από το Υπουργείο Ενέργειας. Απλώς εγώ θέλω να σας πω ότι μια κυβέρνηση που πραγματικά λέει αυτά για τον ανθρωπισμό και όλα αυτά, θα έπρεπε να έχει κάνει 10 φορές περισσότερα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Συμφωνώ ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Εδώ και τόσους μήνες, αλλά, και όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή, ενώ ξέρουμε θα κλείσουν τα σύνορα. Με αυτά τα μέσα και στις δεδομένες συνθήκες κινούμαστε. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και θεωρώ ότι βελτιωνόμαστε μέρα με την ημέρα. Δεν είχε κανείς μας αυτή την εμπειρία. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα φαινόμενα. Το πόσο καλά σε σχέση με τα μέσα έχει μια σχετικότητα. Ο καθένας μπορεί να δει ότι έχουν γίνει αλλά πολλά σε σχέση με αυτά. Αλλά μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα κριθεί ούτε το προσφυγικό ούτε η Ευρώπη από την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Θα κριθεί συνολικά τι θα κάνει απέναντι στο ζήτημα. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε λίγο και στα δικά σας. Πάμε. Να δούμε τι θα γίνει με την Ελδοράντο. Την αγωγή, την ανάπτυξη, γενικά αυτό που. Γιατί...